Νεοσύστατη παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη και ο επικεφαλής της Γιώργος Λαρίσης παρουσιάζουν την υποψηφιότητα για τη Νέα Σμύρνη για τις επερχόμενες εκλογές στα γραφεία της παράταξης που θα αποτελέσουν και το εκλογικό κέντρο στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 74. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Λαρίση, υποψήφιο δήμαρχο για τη Νέα Σμύρνη με την παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα. Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα μαζί μας και μετά από μια τέτοια συγκέντρωση που οι άνθρωποι ήταν τόσο χαρούμενοι και με τόσο μεγάλη διάθεση να αλλάξουμε τα δεδομένα στην πόλη μας. Είδαμε ιδιαίτερη ανταπόκριση από τον κόσμο και είδαμε και πολλά νεαρά παιδιά. Σίγουρα αυτό είναι μέσα στις προθέσεις μας. Οι προθέσεις μας είναι να βρούμε τους νέους ανθρώπους από τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και να τους πείσουμε να ανακατευτούν με τα κοινά δρόμενα. Για να γίνει αυτό πρέπει να τους δώσουμε ένα όραμα και πιστεύουμε ότι και εγώ προσωπικά αλλά και όλη η ομάδα που έχουμε στήσει μπορούμε να δώσουμε αυτό το όραμα και να πιστούν ότι δεν θέλουμε απλά να τους χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε εμείς να πάμε πιο μπροστά μόνοι μας χωρίς αυτούς. Μιλήσατε με τον κόσμο, τους ακούσατε, τι γεύση σας άφησε? Οι άνθρωποι πιστεύω ότι χρειάζονται μια αλλαγή και ότι θέλουν την αλλαγή. Είναι δύσπιστοι και περιμένουν να ακούσουν, να δουν, γιατί πολλές φορές έχουν εμφανιστεί σε διάφορες στιγμές της πολιτικής κοινής σωτήρες. Εμείς δεν είμαστε κάτι από όλα αυτά. Εμείς έχουμε κάποιες λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στην πόλη. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Μπορούμε να δώσουμε ξανά ένα ιδεολογικό πρόσημο, να δημιουργήσουμε ιδέες και να φύγουμε από την απλή διαχείριση αυτή τη στιγμή που γίνεται και να πάμε σε ένα βήμα παραπάνω, στο όραμα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πρώτα απ' όλα, είναι νεοσμυρνιώτης, εκγενετής, εδώ γεννήθηκε, εξιστήματος, έχει ασχοληθεί με τη Νέα Σμύρνη και εκπεπιθήσεως. Αγαπάει τη Νέα Σμύρνη και θέλει να προσφέρει στη Νέα Σμύρνη. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έχει πλούσια εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, είναι πετυχημένος στην καριέρα του, στις επιχειρήσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί έχει εμπειρία του δημόσιου τομέα. Ξέρει τα θέματα της δημόσιας διοίκησης, πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, πώς αντιμετωπίζονται. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Κουμεντάκος, πρόεδρος της Β1 Νόδε της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Βρίσκομαι εδώ για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λαρίση. Έρχομαι με δύο ιδιώτες. Η μία είναι η φιλική, ο φίλος. Η δεύτερη είναι του πρόεδρου της Νομαρχιακής. Θέλω να κάνω ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη χαρά θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Γιώργου του Λαρίση, έναν άνθρωπο νέο, έναν άνθρωπο επιτυχημένο, έναν άνθρωπο του ιδιωτικού τομέα, έναν άνθρωπο που έχει όρεξη πολύ μεγάλη για να κάνει τη Νέα Σμύρνη καλύτερη και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Από μένα είναι σίγουρο, από όλους εμάς, από όλη τη Νέα Δημοκρατία θα έχει τη στήριξη που πρέπει για να κάνουμε να πετύχουμε αυτό που πρέπει για τον Γιώργο και για τη Νέα Σμύρνη. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό μια πόλη αγαπημένη για μας την Καλλιθέα, μια συγκρού μας χωρίζει, πολλά μας ενώνουν, να κάνει μια επανεκκίνηση με έναν νέο δυναμικό άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με ένα αγωνιστή που έχουμε μοιραστεί και κοινούς αγώνες με μια διαφορά χρονικής φάσης, αλλά και που χρειάζεται να βάλει μπροστά τη Νέα Σμύρνη για τη νέα εποχή. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη Κάναβο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ να στηρίξουμε μία νέα προσπάθεια ενός πολύ αξιόλογου υποψηφίου δημάρχου εδώ στη Νέα Σμύρνη, του Γιώργου του Λαρίση. Ξέρετε, η Καλλιθέα με τη Νέα Σμύρνη έχουν πολλά κοινά ζητήματα και η ανάδειξη νέων ανθρώπων στο τιμόνι ενός Δήμου τόσο σημαντικού
σαν τη Νέα Σμύρνη είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία για την επίλυση των κοινών μας ζητημάτων. Είμαστε λοιπόν εδώ για να στηρίξουμε τον Γιώργο τον Λαρίση, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει όλα τα προσόντα για να προχωρήσει τη Νέα Σμύρνη στο αύριο. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είστε μας ποτέ, μα ποτέ δεν έσταξε δηλητήριο χολή για κανέναν βουλευτή. Μας είχε όλους μία αγκαλιά και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος που ξέρει πώς βγαίνει το 10 ευρώ και το 50 ευρώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να καταλάβει και τις ανάγκες των πολιτών της Νέας Σμύρνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί μας έχουμε τον βουλευτή Β' Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη, και υποψήφιο στο Νότιο Τομέα στις επόμενες εκλογές. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε σήμερα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Λαρίση στην Νέα Σμύρνη. Πράγματι, ο Γιώργος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ήρθα να τον ακούσω, να ακούσω τις ιδέες του, τις σκέψεις του για τη Νέα Σμύρνη. Ο Νότιος Τομέας είναι ένας τομέας που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όμως έχει και πολλές προοπτικές. Και μόνο μέσα από τη συνεργασία των βουλευτών της περιοχής, που τώρα πια με το σπάσιμο της Β' Αθηνών μπορούμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για τα ζητήματα όλου του Νότιου Τομέα, πριν ήταν ένα χάος όπως καταλαβαίνετε, τη συνεργασία, τη διαδημοτική όλων των Δήμων, ιδιαίτερα του Παραλιακού Μετόπου, και με τη συνεργασία φυσικά των Περιφερειακών Συμβούλων της περιοχής, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να σηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη, την οποία χρειάζεται συνολικά η χώρα μας, αλλά μπορεί να έρθει στον Νότιο Τομέα πρώτη από όλους. Και μία ευχή για τον Γιώργο Λαρίση. Ο Γιώργος να πάει καλά, να είναι καλοτάξιδη η προσπάθειά του και να έχει τη δύναμη όχι απλώς να είναι δήμαρχος, να είναι ένας καλός δήμαρχος που θα προσφέρει στους δημότες της περιοχής. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συμβολήσει πολλά πράγματα. Τι χρειάζεται η χώρα, τι χρειάζεται η περιοχή, τι χρειάζεται ο Δήμος. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ανάπτυξη και χρήματα, ξένες άμεσες επενδύσεις. Αυτό ξέρει, αυτό σπούδασε, αυτό δουλεύει, και οι ξένες άμεσες επενδύσεις για ένα Δήμο είναι το ΕΣΠΑ, είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν και μέσα σε μια τετραετία και μέσα σε δύο τετραετίες, του το εύχομαι, την όψη μιας πόλης. Κοντά μας είναι ο Τάσος Γαϊτάνης, υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα Αθήνας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε σήμερα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Λαρίση για δήμαρχος στη Νέα Σμύρνη. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Γιώργος είναι μια καινούργια υποψηφιότητα για το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ήρθα σήμερα να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα έχει μια καινοτόμα, μια νέα πρόταση για τα ζητήματα του Δήμου του. Αγαπάει τη Νέα Σμύρνη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την πόλη του. Νομίζω ότι θα τα πάει καλά και του εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Όταν ξεκινήσαμε σε ένα τοπίο εδώ στη Νέα Σμύρνη, όπου η παράταξή μας είναι πολυδιασπασμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν πίστευαν, δεν ένιωθαν ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Όμως σιγά σιγά η προσπάθειά μας μεγαλώνει. Και αυτό φαίνεται και από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που ανακοινώνουμε, φαίνεται και από τους ανθρώπους που σιγά σιγά έρχονται κοντά μας, μιλάνε με μας, μιλάνε για εμάς. Κοντά μας έχουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ήρθα να στηρίξω δημόσια την υποψηφιότητα του Γιώργου του Λαρίση, ενός νέου ανθρώπου με ήθος, ενός νέου ανθρώπου με όρεξη για δουλειά, ο οποίος δεν φοβήθηκε να τολμήσει, δεν φοβήθηκε να βγει μπροστά όταν πολλοί του έλεγαν «Δεν είναι ακόμα η ώρα σου, είσαι μικρός» και όλα αυτά τα οποία ακούμε εμείς οι νεότεροι. Ο Γιώργος τόλμησε, γι' αυτό είμαστε δίπλα του, γιατί έχει όραμα για την Νέα Σμύρνη και κυρίως όρεξη για δουλειά. Και μια ευχή. Η ευχή είναι η εκλογή. Τι άλλο να είναι, αλλά πέρα από την εκλογή, αυτό που έχει σημασία για εμάς τους νεότερους ανθρώπους, τώρα που οι εποχές φέρουν απογοήτευση για την πολιτική, ο κόσμος ακούει για πολιτικούς και στρέφει την πλάτη του, είναι τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Είναι να μην ξεχάσουμε τις υποσχέσεις μας. Είναι να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που μας στήριξαν και κυρίως να μην ξεχνάμε καμία απολύτως γειτονιά, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων λίγο καλύτερη, λίγο πιο εύκολη, λίγο πιο ευχάριστη. Αυτή είναι η ευχή μου, να είναι η ζωή των ανθρώπων εδώ στη Νέα Σμύρνη λίγο πιο ευχάριστη και ο Γιώργος Λαρίσης να είναι δήμαρχος.
Ευχαριστούμε πολύ. Η Νέα Σμύρνη πρέπει να αναγεννηθεί αστικά επίσης, ένας άλλος άξονας προγράμματός μας. Για να γίνει αυτό, η Νέα Σμύρνη πρέπει να στηριχτεί στους ανθρώπους της. Η Νέα Σμύρνη δεν έχει ούτε βουνό, ούτε θάλασσα. Είναι περιτυχισμένη γύρω-γύρω από άλλες πόλεις. Και από την Καλλιθέα του κύριου Κάρναβου και των άλλων καλλιθεατών. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να κρατήσουμε τη Νέα Σμύρνη αυτοδύναμη, ανεξάρτητη, με πόρους, είναι να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής οι πολίτες. Γιατί μόνο τότε θα μείνουν εδώ, μόνο τότε θα πληρώνουν τους φόρους και τα τέλη, μόνο τότε θα μπορέσουν να τονώσουν τα μαγαζιά της πόλης, μόνο τότε θα μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους στους συλλόγους. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για 17 χρόνια δήμαρχο Δάφνη Σιμητού και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Σήμερα ήρθαμε σε μια γιορτή για την πόλη της Νέας Σμύρνης. Ξεκινάει επίσημα και ο αγώνας του Γιώργου του Λαρίση, ενός νέου παιδιού, τον οποίο πιστεύουμε όλοι μας ότι ο δυναμισμός του, η εμπειρία του, οι γνώσεις του και οι συνεργάτες με τους οποίους θα συνεργαστεί θα αποτελέσουν την έναρξη μιας νέας πορείας για την πόλη της Νέας Σμύρνης, μιας νέας πορείας που θα οδηγεί την πόλη στο μέλλον και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Του έχουμε ολόψυχα καλή επιτυχία, την οποία θεωρώ δεδομένη. Εμείς θεωρούμε ότι η Νέα Σμύρνη πρέπει να γίνει επιχειρηματικός πόλος. Μια πόλη η οποία καλώς ή κακώς στις τελευταίες δεκαετίες υψώθηκε με μεγάλες πολυκατοικίες. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κρατήσει εδώ τον κόσμο και να έχει δουλειές είναι να δημιουργηθούν τοπικές επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι ζητιάνοι του Δήμου, να παρακαλούν για μια άδεια, πολεοδομική ή κάτι άλλο. Πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι αυτές που καθοδηγούν το Δήμο. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Μιστίδη, γραμματέα της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας Νέας Σμύρνης, αλλά και υποψήφιο με τον Γιώργο Λαρίση στις επόμενες εκλογές. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συστρατεύομαι με τον Γιώργο Λαρίση. Είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος. Θέλει να δώσει στη Νέα Σμύρνη ένα καινούριο πρόσωπο. Και αυτό το οποίο λείπει είναι ότι θέλουμε να πάμε μπροστά αυτά τα οποία προβλήματα υπάρχουν, τα οποία δεν φαίνονται μόνο στο κέντρο, τα οποία δραστηριοποιούνται ο σημερινός δήμαρχος, αλλά και στην περιφέρεια, η οποία πραγματικά στενάζει. Και επειδή κάθομαι και εγώ στην περιφέρεια, όχι ακριβώς μέσα στο κέντρο, προσπαθούμε να είμαστε συστρατευμένοι από κοινού όλοι μαζί για ένα καλύτερο για μας, για τα παιδιά μας, για ένα καλύτερο αύριο για τη Νέα Σμύρνη. Σήμερα είδαμε πολύ κόσμο στην εκδήλωση και πολλά νέα παιδιά. Αυτό είναι ότι η νεολαία βλέπει ότι προσπαθούμε και έχουμε ένα λαμπρό μέλλον από τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να δώσουν, μάλλον εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη σε αυτούς και εμείς να τους υποστηρίζουμε με την εμπειρία την οποία κατέχουμε. Αλλά η γενιά είναι αυτή που θα τρέξει μπροστά. Καλά αποτελέσματα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Από την παρουσίαση της υποψηφιότητας της παράταξης Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη και του Γιώργου Λαρίση για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.